Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει η ΔΕΙΑΟ και ο ΓΟΕΒ για την προσβολή της προσωπικότητας, καθώς και πολίτες, δημότες της κοινότητας φυλακίου, για την προσβολή της προσωπικότητάς τους, που είναι πιθανή να συμβεί λόγω των έργων που πραγματοποιούνται στο ΚΙΤ φυλακίου. Δόθηκε προθεσμία για την υποβολή του σημειώματος και μετά από την υποβολή και του σημειώματος θα περιμένουμε να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης αυτής. Στα ασφαλιστικά μέτρα έχουμε τη δυνατότητα και την ευελιξία δικονομικά να καταθέτουμε τα έγγραφά μας καθώς επίσης και τις απόψεις μας επί της συζητήσεως και μετά την διαδικασία της συζήτησης. Αυτό λοιπόν ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, η οποία δόθηκε μέχρι την Τρίτη στις 12 η ώρα. Μετά λοιπόν την υποβολή των σημειωμάτων, το δικαστήριο, αφού λαμβάνει υπόψη τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις, τους νομικούς ισχυρισμούς οι οποίοι περιέχονται στα σημειώματα αυτά, οδηγείται στην έκδοση της απόφασης. Ο χρονικός ορίζοντας είναι συγκεκριμένος. Για τα ασφαλιστικά μέτρα θα πρέπει εντός μηνός να δοθεί η απόφαση αυτή. Η συγκεκριμένη έδρα μας έχει συνηθίσει στην έκδοση γρήγορα αποφάσεων, επομένως μπορεί να χρειαστεί και λιγότερο από ένα μήνα. Ο κύριος Πρόεδρος προχώρησε σε μία κανονική εντός εισαγωγικών απόφασης, με την έννοια ότι έχει ένα σκεπτικό και όπως έχουν οι αποφάσεις που βγαίνουν όχι επί προσωρινών διαταγών, αλλά επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή επί αγωγών. Προχώρησε λοιπόν για να δείξει τη σημασία που δίνει στην υπόθεση αυτή, με την έννοια ότι απασχολεί την περιοχή, αλλά και για να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο να δώσει την προσωρινή διαταγή, που έχει να κάνει με τα όρια της αρμοδιότητάς του και πώς έπρεπε να κινηθεί. Περισσότερο δηλαδή είχε έναν παιδευτικό ρόλο η έκδοση της απόφασης αυτής και η τόσο εκτενή αναφορά, προκειμένου να εδραιωθεί και η πεποίθηση στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη αφουγκράζεται και λειτουργεί μέσα στα όρια νομιμότητας και όπως πρέπει να λειτουργεί. Ήθελε να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι η απόρριψη ή η αποδοχή του αιτήματος των ασφαλιστικών μέτρων και της προσωρινής διαταγής, όπως είδαμε προηγουμένως, έχει να κάνει μόνο με την προσβολή της προσωπικότητας. Δεν έχει να κάνει με το αν θεωρεί ότι είναι καλό το έργο για την περιοχή ή όχι. Δεν προσπαθούσε να εξηγήσει ο πρόεδρος ότι δεν είναι μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλειφθεί οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου σαν κρίση του δικαστηρίου όσον αφορά το αν θα πρέπει να γίνει το έργο γενικότερα ή όχι. Η κρίση του δικαστηρίου θα αφορά και πρέπει να αφορά ό,τι έχει να κάνει με τα όρια της αρμοδιότητάς του. Η αρμοδιότητά του πώς καθορίζεται από την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Αφού λοιπόν το αίτημα είναι να αρθεί η προσβολή της προσωπικότητας σε σχέση με τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί λόγω των έργων, επ' αυτών πρέπει να κρίνει αν πρέπει να γίνει δεκτή ή πρέπει να απορριφθεί. Σε καμία περίπτωση δεν είναι διοικητικό δικαστήριο, δεν είναι συμβούλιο της επικρατείας και εξηγούσε μάλιστα και στην απόφαση της προσωρινής διαταγής ακριβώς ποια είναι τα όρια της αρμοδιότητας της δικής του, ενώ του πολιτικού δικαστήριου, και ποια είναι τα όρια της αρμοδιότητας των διοικητικών δικαστήριων.